Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες ένας χρόνος από την αναχώρηση της Ανέζης Παπαδοπούλου. Η ιδέα για την απόψινή βραδιά ανήκει στον Τάστο Τζίκα, ο οποίος μου τηλεφώνησε πριν λίγο καιρό και μου είπε ότι οφείλουμε σαν πόλη να κάνουμε κάτι για εκείνη, στη μνήμη της. Εννοείται πως για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να αναλάβω την διοργάνωση απόψινής βραδιάς, γιατί πρόκειται για ένα πρόσωπο ξεχωριστό, όχι μόνο για το θέατρο και την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για μένα προσωπικά. Ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσα και αγαπούσα πάρα πολύ. Θα σας πω ότι η πρώτη ενήλικη παράσταση, όχι παιδική δηλαδή, που είδα στη ζωή μου ήταν το χειμώνα του 1981. Ήταν η όπερα της Πεντάρας σε σκηνοθεσία Νίκου Κούνδρου στο Κρατικό. Ήταν 8 Φεβρουαρίου του 1981 και γιατί το θυμάμαι θα σας πω. Γιατί φεύγοντας από το θέατρο, όπου είχα πάθει ένα σοκ πολιτισμικό, δηλαδή δεν πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος κρυμμένος στη σκηνή ενός θεάτρου. Περπατούσα μέχρι το σπίτι μου στην Τούμπα με ένα φίλο μου που είδαμε μαζί την παράσταση και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι όλη η πόλη ήταν έρημη, κάτι είχε συμβεί, και έτσι θυμάμαι την ημερομηνία. Αυτό που είχε συμβεί ήταν η τραγωδία της Θύρας 7 στο στάδιο Καραϊσκάκη, που ήταν εκείνο το βράδυ. Όταν έφτασα σπίτι μου, όλοι μιλούσαν γι' αυτό, αλλά εγώ ήμουν σε έναν άλλο κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν ήταν ο κόσμος αυτής της παράστασης, στην οποία η Ανέζα έπαιζε την πόλη πίτσα μου. Ήταν μια παράσταση που εμένα με καθόρισε και νομίζω ότι καθόρισε και το θέατρο της πόλης. Θα μας πει για το τι σήμαινε και για το Κρατικό Θέατρο η Ανέζα σε λίγο ο Αστέρης. Πολλά χρόνια αργότερα, στην πρώτη τετραετία της διοίκησης Μπουτάρη, οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μια βραδιά για τις ηθοποιούς δεκαετίας του 80. Τιμήθηκαν λοιπόν μερικές γυναίκες ηθοποιοί που έκαναν καριέρα εκείνη την εποχή. Ένα χρόνο πριν είχε βγει η Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη και είχα γράψει ένα κείμενο τότε με αφορμή την ερμηνεία της Ανέζας στην ταινία για αυτά τα κορίτσια της δεκαετίας του 80. Ξεκινώντας λοιπόν το λόγο της εκείνο το βράδυ, η Ανέζα είπε: «Πού είναι αυτός ο Τούλας που θυμήθηκε τα κορίτσια του 80 να έρθει εδώ λιγάκι μπροστά μου να μιλήσουμε για τα 80. Λοιπόν, έκτοτε μιλήσαμε πολλές φορές στο τηλέφωνο ή με μηνύματα και χάρηκα πάρα πολύ αυτή την επικοινωνία, γιατί πάντα πίστευα πως εκτός από ένα σπουδαίο ταλέντο, έχω φίλους ηθοποιούς που έλεγαν από πάντα ότι είναι η σπουδαιότερη ηθοποιός της γενιάς της, και ίσως όχι άδικα, ήταν και ένας υπέροχος άνθρωπος. Σκεφτήκαμε λοιπόν απόψε να καλέσουμε, να έχουμε μαζί μας, είτε εδώ είτε σε βίντεο, μερικούς ανθρώπους που θα πούν λίγα πράγματα παραπάνω για εκείνη, γιατί συνδέθηκαν μαζί της προσωπικά και έχουν άποψη, αλλά και να έχουμε λίγο την άβρα της παραπάνω με έναν-δύο τρόπους που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας τους πούμε. Ο ένας είναι το κοστούμι που φορούσε στην παράσταση Μπρέχτ και Χίτλερ και ευχαριστώ πάρα πολύ το Κρατικό Θέατρο που ανταποκρίθηκε και το έχουμε εδώ μαζί μας απόψε και έχουμε ένα κομμάτι της άβρας της. Και ο άλλος είναι μερικά βίντεο που θα δείτε στην πορεία που είναι νομίζω εξαιρετικά συγκινητικά. Θα δώσω το λόγο στην αρχή στον Αστέρη τον Μπελτέκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, να μιλήσει και ως ηθοποιός, αλλά και ως διευθυντής ενός θεάτρου με το οποίο συνδέθηκε η Ανέζα όλα αυτά τα χρόνια.